Δόθηκε και κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 6 το πρωί. Κύριε Μτύμβιε, καλησπέρα σας. Είδαμε Ελεμεσό και Πάφο να πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι επηρέασε την περιοχή μας? Απογωμένη ψυχρή λίμνη στην ανώτερη ατμόσφαιρα και έναν βαρομετρικό χαμηλό στα νότια της Κύπρου, το οποίο περιστρέφει αέριες μάζες στην περιοχή μας και μας επηρεάζει από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το πρωί. Τα περισσότερα φαινόμενα και στη συνέχεια έχουμε πιο μεμονωμένα φαινόμενα. Θα μπορούσε, κύριε Τίμβιε, το φαινόμενο να προβλεφθεί νωρίτερα και να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία από τους πολίτες, επειδή η κίτρινη προειδοποίηση εκδόθηκε εκ των υστέρων? Το φαινόμενο είναι και προβλεφθεί σε όλα τα δελτία του τμήματος εδώ και πολλές ημέρες. Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί είχε γίνει και διόρθωση στο δελτίο, όπου προστέθηκαν και το χαλάζει στα προγνωστικά στοιχεία. Τα προγνωστικά μας στοιχεία όμως στη συνέχεια άλλαξαν και εμείς, για να είμαστε συνεπείς με τα εργαλεία μας, δεν εκδώσαμε έγκαιρα την προειδοποίηση αίμα. Παρ' όλα αυτά, η ύπαρξη των καταιγίδων ήταν δεδομένη εδώ και μέρες. Αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες? Θα αναμένουμε να επηρεαστεί και η Ανατολική Κύπρος. Αυτή τη στιγμή έχουμε βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά και αρκετά νότια παράλια, τα περισσότερα στα νότιο-δυτικά. Λεμεσό πιο λίγο, Αυδήμου περισσότερο, Πάφος πολύ περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες που πήρε η Πάφος και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες δεν θα είναι της ίδιας έντασης με αυτά που είδαμε προηγουμένως? Δεν θα είναι της ίδιας έντασης. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο τοπικά τα φαινόμενα που αναμένουμε ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα, όχι όμως αυτής της έκτασης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Ζήγη, που είναι δίπλα από το Πεντάκομο, είχαμε καταιγίδα. Στον ένα σταθμό καταγράψαμε 9 χιλιοστά, στον άλλο 20. Είναι τόσο κοντά και όμως τα δεδομένα γίνονται τόσο διαφορετικά. Είναι πολύ τοπικά τα φαινόμενα. Έντονα, η άνεμη έντονη ήταν μαζί με την καταιγίδα. Δηλαδή ακούστηκε και κάτι άνεμο στρόβιλους και τέτοιες παρατηρήσεις, αλλά δεν ήταν αυτό. Ο λόγος ήταν ότι τα νέφη μας ήταν ιδιαίτερα ψηλά και αυτή η κατάσταση, όταν έχεις καταιγίδα, προκαλεί πολύ πολύ έντονους ανέμους. Και τις επόμενες μέρες ποια αναμένεται να είναι η κατάσταση? Θα έχουμε πολύ τοπικά φαινόμενα την Δευτέρα, την Τρίτη και ίσως και την Τετάρτη. Στη συνέχεια έθριος καιρός. Κάτι δείχνει για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, όμως είναι πάρα πολύ νωρίς για τέτοιου είδους φαινόμενα, για να μπορούμε να τα προγνώσουμε με ακρίβεια. Μάλιστα, κύριε Τίμβιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνδεόμαστε τώρα με τον εκπρόσωπο